Πάμε στον κύριο Γιαννόπουλο. Πάμε στον κύριο Γιαννόπουλο, να. Τον πρόεδρο του Χαμόγελο, να τον καλημερίσουμε. Μας άκουγε στη συζήτηση με τον κύριο Λέων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βέβαια, εμείς δεν θα σταθούμε στους θανάτους και τις περιπτωσιολογίες που δυστυχώς δημιουργούνται μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Και ο λόγος που βγάλαμε το δελτίο τύπου είναι να πούμε ότι το κουβάρι της ζωής ξεκίνησε όταν μία έφηβη προσπαθούσε να... που έβγαζε κραυγή αγωνίας μέσα από την εξαφάνισή της το 2015. Mm-hmm. Η μητέρα. Ναι. Έβγαλε κραυγή αγωνίας λοιπόν μέσα σε μια πολύ άσχημη, πολύ άσχημες συνθήκες διαβίωσης, επιβίωσης, και στη συνέχεια αρχίσανε οι αναφορές, οι καταγγελίες από το... Η σημερινή 24χρονη, κύριε Γιαννόπουλε, σημερινή 24, για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι τηλεθεατές μας σε τι αναφέρεστε. Ναι, ναι. Τότε η σημερινή 24χρονη, 15 χρονών λοιπόν, προσπαθούσε να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον ακατάλληλο, επικίνδυνο, παραμέληση κλπ. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα ότι δεν δόθηκαν οι ανάλογες διαδικασίες, δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Και μετά στη συνέχεια, για να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες για την προστασία λοιπόν των παιδιών, στάλει ένδειξη, με την ένδειξη κατεπήγουσα αναφορά στην εισαγγελία από εμάς. Το 2015 έγινε η εξαφάνιση, όπως είπα, και έχω τα στοιχεία εδώ και τα δανείζομαι, και το 2020 μας εμπιστεύτηκε μέλος της οικογένειας για τη φρίκη που υπήρχε στη διαβίωση, στην επιβίωση, και ακολούθησαν διαδικασίες με εντολή εισαγγελέα από το αστυνομικό τμήμα. Άρα και οι υπηρεσίες είχανε, γιατί συνήθως σας λέω ότι δυστυχώς κάθε φορά που γίνεται κάτι κακό, mm-hmm. μιλάμε γιατί αντιμετωπίζουν το κακό που έχει συμβεί. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μας έχουν πάρει οι υπηρεσίες να μας πούν, να μας ρωτήσουν και αυτά που ξέρουμε, και τα περνάμε προκειμένου να δουν τι θα κάνουν. Και σε συνέχεια λοιπόν αυτό που έχουμε σε σχέση με τα παιδιά, ναι. εμείς, είναι ότι το 23 μας τηλεφώνησε η ίδια η μητέρα για να μας ζητήσει βοήθεια ιατρική στο ιατρικό μας τμήμα, που έχουμε υπηρεσίες που καλύπτουμε ανάγκες οικογενειών, μονογονεϊκών κλπ. Με προβλήματα υγείας, να μας ζητήσει βοήθεια διαδικασιών, θεμάτων που είχε οικονομικά και άλλα με τα θέματα υγείας. Πριν προλάβουμε να βοηθήσουμε, τις επόμενες ημέρες ενημερωθήκαμε ότι το βρέφος απεβίωσε. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα δεν έχουμε εμείς κάτι το οποίο να καταδεικνύει σχετικά μισό λεπτό, με τους θανάτους. Μισό λεπτό. Πήγε άλλο... κάποιος κοινωνικός λειτουργός δικός σας, πήγε κάποιος γιατρός τη βοήθησε αυτή την κοπέλα? Κύριε Υποφάντη, θα σας ρωτήσω εγώ εσάς. Τι? Γιατί είσαστε άνθρωπος που ξέρετε και το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Με ποιο δικαίωμα θα πάμε εμείς? Σας ζήτησε βοήθεια. Σας ζήτησε βοήθεια. Εμείς πήγαμε βέβαια. Πήγατε. Όταν μας ζήτησε βοήθεια για το ιατρικό θέμα, βεβαίως και πήγαμε. Ωραία. Και τι είδατε? Είναι αυτονόητο. Τι διαπιστώσατε? Μπορούσα να... Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα άλλο όταν μας είπε τι ακριβώς γίνεται. Πέθανε το παιδί. Άρα λοιπόν δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό το 23 λέτε, κύριε Γιαννόπουλε, ή το 22? Το 23, όταν... ναι. Μην το μπερδάμε. Δεύτερο παιδί λοιπόν. Το 23. Μιλάτε για το δεύτερο παιδί. Ακριβώς. Το 23. Πριν από το 23 υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά εκεί? Έχει χαθεί ήδη ένα παιδί? Όχι, όχι ενδείξεις, έντονες αναφορές που για τα παιδιά, για τα μωρά όχι. Σε ποιες υπηρεσίες, κύριε Γιαννόπουλε, στείλατε αυτά τα έγγραφα? Οι υπηρεσίες είναι η εισαγγελία και η πρόνοια επικοινώνησε μαζί μας μετά, που σπάνια γίνεται αυτό. Άρα δώσαμε τα στοιχεία που είχε το κέντρο μας, που εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε, αν δεν ζητηθεί η βοήθεια όπως έγινε στην περίπτωση της υγείας, να πάμε και να χτυπήσουμε την πόρτα οποιοδήποτε και να πούμε τι γίνεται εδώ, είναι καλά, είσαστε καλά, αν δεν μας ενημερώσουν. Και γι' αυτό ζητάμε πολλές φορές από τις αρχές, αν υπάρχει πρόβλημα που μπορούμε να βοηθήσουμε, ενημερώστε την οικογένεια. Να καταλάβουμε κάτι σε αυτήν την υπόθεση. Η εισαγγελία και η πρόνοια ενημερώθηκαν για την κατάσταση αυτού του κοριτσιού και την οικογένεια με τα παιδιά της πριν χαθούν τα παιδιά? Ακριβώς. Ή μετά? Πριν. Μιλάω για την ιστορία της... Του 23. Ιστορία του... Ακριβώς. Του παιδί του 23, μάλιστα. Και η πρόνοια, τι συμπεράσματα, τι ενέργειες έκανε, κύριε Γιαννόπουλε, γνωρίζετε τι ενέργειες? Κοιτάξτε, έκανε η πρόνοια. Η πρόνοια αποτελείται από έναν δύο κοινωνικού λειτουργού, δεν ξέρω για συγκεκριμένα, αλλά δύο κοινωνικού λειτουργού υποστελεχωμένοι, που δεν προλαβαίνει ούτε καν να κάνει τα γραφειοκρατικά.
Οπότε μπορούμε να πούμε, εσύ λοιπόν δεν παρακολουθείτε, γιατί αυτό το παιδί κανονικά, το πρώτο πράγμα που μιλάω για την έφηβη τώρα, ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δουν τι ψυχιατρικά, ψυχολογικά, σε ποια κατάσταση βρίσκεται για να βοηθηθεί. Σαφώς. Άρα λοιπόν να μην συνεχίσει τη ζωή της. Προφανώς. Να μην συνεχίσει τη ζωή της έχοντας προβλήματα, αν είχε προβλήματα. Δεν λέω ότι έχει προς Θεού, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η διαδικασία και με συγχώς καλούμαστε κάθε φορά όταν γίνεται το κακό, να πούμε και θα το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουν σωθεί πολλά παιδιά με αυτή τη διαδικασία, γιατί ο κόσμος μιλάει. Δεν είναι αυτό που λέτε καμιά φορά, μιλάει ο κόσμος, μιλάει ο κόσμος. Μας παίρνει τηλέφωνο, μας εμπιστεύεται. Καλεί το 1056. Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εμείς το τονίζω, είναι να ενημερώσουμε την εισαγγελία. Και σε κάποιες περιπτώσεις, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, πάμε κατευθείαν στην αστυνομία, στον αστυνομικό διευθυντή, και έχουν στο τμήμα ανηλίκων και έχουν εξιχνιαστεί πολλές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Άρα προσπαθούμε να βρούμε τρύπες στο σύστημα και ανθρώπους που υπάρχουν μονάδες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να βρουν λύσεις. Γιατί αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή. Να βρούμε λύσεις και να προλάβουμε το κακό. Όταν γίνει, το κακό είναι αργά. Θα περιμένουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Σας θυμίζω για το παιδί που βρέθηκε δολοφονημένο. Πριν κάποιο διάστημα, ένα παιδί στην Αχαΐα που βρέθηκε δολοφονημένο ενώ είχαμε κάνει 5 αναφορές. Αναφέρεστε σε άλλη υπόθεση, κύριε Γιαννόπουλε. Σε άλλη υπόθεση, ακριβώς. Σε άλλη υπόθεση. Ναι. Μιλάω για το πόσο καθυστερεί το σύστημα να αναλάβει και να στηρίξει τότε που πρέπει και να μην υπάρξει μετά. Να ρωτήσουμε κάτι από την εμπειρία σας. Το κορίτσι αυτό έχει χάσει και τον αδερφό της, έχει χάσει τα δύο παιδιά της και παρόλα αυτά και παρά τις ενεργείες σας και την πρόνοια που γνώριζε και όλες τις ενέργειες που είχατε κάνει, βρισκόταν με τις φίλες της που και αυτές είχαν μωράκια. Από την εμπειρία σας, αν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα... Δεν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα και έχω την ίδια απορία που είχατε κι εσείς που ρωτούσατε τον ιατροδικαστή. Κύριο Λέων. Που παρόλο που έχετε την εμπειρία κι εσείς στη δημοσιογραφική, σας έκανε εντύπωση που η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Ένα. Δεν γνωρίζουμε δύο. Δεν γνωρίζουμε τρία. Δεν γνωρίζουμε τέσσερα. Δηλαδή το μυαλό και εμείς που είμαστε καθημερινά σε αυτές τις καταστάσεις δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες γιατί δεν είμαστε ειδικοί σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορούμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Ναι, ψυχολογικά, ναι, έχουμε κέντρο θεραπείας παιδιών, φίβων, ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, ψυχολογικά. Αλλά ή ιατρικά, έχουμε ιατρία τα οποία μπορούν να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Αλλά δεν έχουμε την εμπειρία και δεν θα γίνουμε ιατροδικαστές ούτε αστυνομικοί. Περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.